Καλησπέρα Νικήτα. 13 σελίδες δόθηκε ήδη στη δημοσιότητα. Αφιερώνει και στην Κύπρο το προσχέδιο της έκθεσης της Επιτροπής ΠΕΚΑ για τις παρακολουθήσεις. Το προσχέδιο της εισηγήτριας, της Σόφι Ιντβελτ, επικρίνει το πλαίσιο ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι στο χαρτί προστατεύονται μόνο οι επικοινωνίες, αλλά αν de facto υπάρχει παρανομία, η οποία, όπως λέει, οχυρώνεται πίσω από την επίκληση δημόσιας ασφάλειας. Το προσχέδιο επικαλείται αναφορές στις αρμόδιες υπουργού Νατάσα Σπυλίδου, επισημαίνοντας ότι στην Κύπρο δραστηριοποιούνταν 32 εταιρείες, εκ των οποίων 8 έως 10 είναι ενεργές και ότι 3 έως 4 φέρονται να εμπλέκονται στη δημιουργία λογισμικών παρακολούθησης. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το προσχέδιο το λειτουργικό εξαγόταν κενό από την Κύπρο και εκ των υστέρων, σε δεύτερο δηλαδή χρόνο, αποστελόταν το μολυσμένο λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται για τις παρακολουθήσεις. Στις πλήστες περιπτώσεις με διαδικασία με ένα USB, με το γνωστό λοιπόν στικάκι που όλοι ξέρουμε για την αποθήκευση δεδομένων. Η Επιτροπή επικαλείται και αποδείξεις, Νικήτα, για την εξαγωγή των λογισμικών από την Κύπρο, ενώ σε άλλο σημείο του προσχεδίου έκθεσης αναφέρεται στην υπόθεση του μαύρου βαν και των ιδιοκτητών του. Σημειώνει μάλιστα ότι έχει κατασχεθεί από τις κυπριακές αρχές, αλλά υπογραμμίζει ότι δεν είναι γνωστό κατά πόσον ο εξοπλισμός που υπολογίζεται να έχει κοστίσει 9 εκατομμύρια ευρώ βρίσκεται στα χέρια της Λευκωσίας ή αν έχει επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του. Πέραν αυτών, το προσχέδιο διασυνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα, κάνοντας λόγο για μετακίνηση του κύκλου εργασιών του ιδιοκτήτη του Μαύρου Βαν μετά την αποκάλυψη που έκανε ο ίδιος με συνέντευξή του στο περιοδικό Forbes, όπου επέδειξε τις δυνατότητες των συστημάτων παρακολούθησης που διέθετε. Το προσχέδιο έκθεσης απορρίπτει ακόμη τις θέσεις της Λευκωσίας, υποστηρίζοντας ότι το λογισμικό Pegasus είχε εξαχθεί από την Κύπρο και τη Βουλγαρία σε άλλες χώρες. Παράλληλα επικαλείται τα WikiLeaks και αναφέρεται και στην ΚΥΠ και στην αγορά κάποιου λογισμικού παρακολουθήσεων κατά παράκαμψη, όπως λέει, των διαδικασιών προκήρυξης διαγωνισμού. Να σημειώσουμε, Νικήτα, ότι το προσχέδιο αναμένεται να συζητηθεί και να τροποποιηθεί στη βάση της ακολουθητέας πρακτικής. Σε κάθε πάντως περίπτωση, το όλο εγχείρημα της Ευρωβουλής και της Επιτροπής ΠΕΚΑ προσκρούει ήδη στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αποκάλυψε χθες ο Αντένα, το Συμβούλιο με επιστολή του εκ μέρους των 27 κρατών μελών απαξιώνει την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την έρευνά της και υποδεικνύει ότι αρμόδια για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας είναι με βάση το άρθρο 17 των Συνθήκων ή Κομισιών και άρα όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η όποια επιτροπή έχει συσταθεί προς αυτή την κατεύθυνση, αναφορά η οποία προκαταλαμβάνει βέβαια και επιχειρεί να αντιάσει την έρευνα της Επιτροπής ΠΕΚΑ, την οποία θεωρεί εξ αντανακλάσεως ως αναρμόδια. Σαφής, όπως μας το μεταφέρει η διαφωνία από το Συμβούλιο των Κρατών Μελών και την Κομισιόν, Παύλο, μεταξύ των Ευρωβουλευτών μελών της Επιτροπής ΠΕΚΑ, πώς είναι η κατάσταση? Καταγράφονται εσωτερικές ήδη τριβές, Νικήτα, στην Επιτροπή ΠΕΚΑ, οι οποίες εκ των πραγμάτων αποδυναμώνουν την εικόνα της, ως επίσης και τα ευρήματα που καταγράφονται στο προσχέδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, η ομάδα του Λαϊκού Κόμματος απέστειλε μήνυμα στο οποίο διατυπώνει σφοδρότατα παράπονα κατά της εισηγήτριας, υποστηρίζοντας ότι συγκάλεσε συνέντευξη τύπου πριν καν ολοκληρώσει το προσχέδιο της έκθεσής της, το οποίο, όπως επισημαίνεται, δόθηκε στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου. Ο πρόεδρος τώρα της Επιτροπής ΠΕΚΑ, επίσης ευρωβουλευτής του Λαϊκού Κόμματος Γερούν Λένερς, αισθάνθηκε την ανάγκη να εκδώσει γραπτή δήλωση, διευκρινίζοντας ότι το προσχέδιο έκθεσης δεν αποτελεί την τελική μορφή του κειμένου, ούτε μπορεί να εκληθεί ως έκφραση των συμπερασμάτων ή της θέσης της Εξεταστικής Επιτροπής στο σύνολό της, παραπέμποντας στην υποβολή τροπολογιών. Άρα, συμπερασματικά θα πούμε ότι έχουμε ακόμη δρόμο και βεβαίως υπάρχει εσωτερική αντιπαράθεση, η οποία κάποια στιγμή θα εκτονωθεί ενδεχομένως με την υποβολή τροπολογιών και τη διαφοροποίηση του κειμένου. Παύλο Ξανθούλη, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.